Καταρχάς, ευχαριστώ όλους για αυτήν την υπέροχη διοργάνωση και την πρόσκληση. Συγγνώμη για τη φωνή μου, είμαι λίγο κρυωμένος. Θα προσπαθήσω να είμαι απόλυτα κατανοητός και να ξεφύγω λίγο από το κομμάτι της αμυγός πολιτικής, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία μου ως στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων για πάνω από 20 χρόνια. Θεωρώ ότι είμαι τυχερός που είμαι από τους ανθρώπους που μου προέκυψε η πολιτική και δεν γεννήθηκα πολιτικός. Πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή τι δεν υπάρχει στην Ελλάδα και στην πολιτική. Πολύ σωστά το είπε η Σιάννα και το έχω σημειώσει πρώτο-πρώτο, το είχα σημειώσει. Δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για το μέλλον. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση και δεν υπάρχει τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Δύο λέξεις που συγκράτησα και σίγουρα δεν υπάρχουν που τα είπε η Έγλη δίπλα μου, είναι η διαφάνεια και η ειλικρίνεια. Και μας χρειάζεται αυτό στην πολιτική. Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει ειλικρίνεια και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και πότε. Διότι το πολιτικό κόστος είναι τεράστιο. Και πολύ λίγοι έχουν το σθένος να το αναλάβουν. Πάμε τώρα στο τι υπάρχει. Δυστυχώς υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας για την εξουσία και για την καρέκλα. Και υπάρχουν πολλοί, και εγώ ας πούμε, την έχω μετονομάσει σαν love chair, όπως τα ζευγάρια, για να χαρτολογήσω και λίγο, χρησιμοποιούν αυτό το αντικείμενο για να περάσουν ευχάριστα. Πολύ πιθανόν οι πολιτικοί, όταν κάθονται σε αυτή την καρέκλα, να νιώθουν αντίστοιχα συναισθήματα, όπως νιώθουν κάποιοι όταν κάθονται σε μια έτσι καρέκλα του έρωτα. Δυστυχώς, αυτό που υπάρχει είναι ότι το μάρμαρο, το λεγόμενο συσσαγωγικά, το πληρώνουν οι μη έχοντες. Και να υπενθυμίσω, με βάση τις έρευνες και τα στατιστικά, περίπου το 70% των Ελλήνων πολιτών είναι άμεσα εξαρτώμενα, είτε εργάζονται είτε όχι, από συγγενικά πρόσωπα. Είτε από το σύζυγο, είτε από τη σύζυγο, είτε από τον πατέρα, είτε από τον παππού. Δεν μπορούν να βγουν μόνοι τους. Και αυτό που υπάρχει και εμένα με εκνευρίζει προσωπικά πάρα πολύ, είναι το blame game. Τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. Είτε είναι οι προηγούμενοι, είτε είναι οι επόμενοι, είτε είναι οι κακοί Ευρωπαίοι. Πάντως όχι εμείς. Δεν φταίμε εμείς. Φταίνε οι άλλοι. Παραλάβαμε χάος και αντί να κοιτάξουμε να φτιάξουμε το χάος, κοιτάμε να κάνουμε την τρύπα ακόμη μεγαλύτερη. Δυστυχώς αυτό επικρατεί. Τι πρέπει να υπάρξει? Επενδύσεις. Πώς θα υπάρξουν επενδύσεις όταν θα δώσεις κίνητρα στο μικρομεσαίο επιχειρηματία ή στον επιχειρηματία να έρθει να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα? Είναι ήρωας ο Σταύρος ο Πανίδης, ο Θωμάς ο Δούζης, που με το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή που δεν είναι σταθερό στην Ελλάδα, που για να ξεκινήσει την επιχείρησή του θα πρέπει τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του να πληρώσει αυτό το μαγικό που δεν ξέρω ποιος το έχει επινοηθεί, 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Πώς μπορούμε να ξέρουμε πόσα έσοδα θα έχουμε την επόμενη χρονιά και ποιος είναι ο τζίρος μας για να μπορέσουμε να πληρώσουμε αυτό το 100% και να μην έχουμε αυταπάτες και λιγότερα έσοδα να δηλώσουμε και να έχουμε πληρώσει αυτούς τους φόρους. Δεν πρόκειται κανείς να μας τα επιστρέψει πίσω. Κάποιο τρόπο θα βρει για να τα κρατήσει. Και σίγουρα αυτό που δεν έχουμε καθόλου είναι μια προστασία της λεγόμενης παραοικονομίας. Και θα χρησιμοποιήσω και θα κλείσω με αυτό, γιατί σαν πολιτικός πλέον που είμαι μπορώ να μιλάω για ώρες. Θα κλείσω με ένα παράδειγμα από τη δική μου εμπειρία. Όντας σε πολύ μεγάλη καπνοβιομηχανία για πάνω από 10 χρόνια στέλεχος, τι ζούσαμε και τι επικρατούσε εκεί. Είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Η φορολογία και το λαθρεμπόριο. Πριν από 10 χρόνια, στο 3% ήταν το λαθρεμπόριο, όταν ήταν πιο χαμηλή η φορολογία. Ανεβαίνοντας διαχρονικά κάθε χρόνο ο φόρος, που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να είναι στο 90% της λιανικής τιμής, μιλάμε για το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα, μεγαλύτερο καθεστώς και φορολογικό structure στον κόσμο, έχει φτάσει πάνω από 20% τα λαθρέα τσιγάρα. Τι σημαίνει αυτό? Μειώνονται τα έσοδα για το κράτος. Όταν ήταν 9% ο ΦΠΑ, ήταν μεγαλύτερα τα έσοδα στο κράτος από ότι είναι 24% αυτή τη στιγμή. Άρα, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να έρθουν επενδύσεις, να μειωθεί η ανεργία και ούτω καθεξής. Και κλείνω με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, μια και μιλάμε για μπάλα.
Και επειδή έρχεται και σε δύσκολη θέση τώρα, με Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι σήμερα, το γνωρίζουμε όλοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός καλύτερα. Όπως η μπάλα είναι ομαδικό άθλημα και όταν παίζει όλη η ομάδα καλά θα πάει μπροστά, έτσι και η πολιτική θα πρέπει να είναι, να παίξουμε ομαδικά, να βάλουμε τη χώρα πάνω από την προσωπική μας φιλοδοξία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.